Λοιπόν, μέχρι να τακτοποιηθεί το πρόβλημα, το τεχνικό, βλέπουμε λοιπόν, να πω δύο λόγια, βλέπουμε λοιπόν ότι το 666 όντως είναι ένα σημείο και πολύ μεγάλο σημείο των καιρών, το οποίο δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν. Ποτέ άλλοτε δεν είχε εμφανιστεί το 666, ποτέ άλλοτε δεν είχε κάνει τόσο ντόρο και τόσο, τόσο πάταγο η εμφάνιση του 666. Άρα λοιπόν, για να υπάρχει αυτή τη στιγμή, για να εμφανίζεται και στην Ελλάδα, αλλά και σε, όλη, σε όλο τον κόσμο, πάει να πει ότι κάτι τρέχει. Διότι όπως πολλές φορές και όπως συνέβαινε στο παρελθόν, εάν κάποιος βασιλεύς ή κάποιος αυτοκράτορας ήθελε να πάει σε κάποια άλλη χώρα, έστελε προηγουμένως τους τελάλιδες, τους κήρυκες και φώναζαν και διαλαλούσαν και σημειοστόλιζαν παντού το έβλημα, την σημαία ή το οικόσημο του βασιλιά ή του αυτοκράτορα ή του άρχοντα, και όλοι μόλις έβλεπαν το σήμα αυτό, το έβλημα, την εικόνα, την σημαία, το σύμβολο κλπ. Καταλάβαινε ότι έρχεται ο τάδε βασιλιάς, ο τάδε αυτοκράτορος, ο τάδε άρχοντας. Έτσι λοιπόν και σήμερα, γιατί ξέρετε αγαπητοί μου τηλεθεατέ, πολλές φορές, όχι πολλές φορές, αρκετές φορές είναι θρασείς τα όργανα του σκότους και οι του σκότους. Και ιδιαίτερα όταν πάρουν κάποια εξουσία στα χέρια τους και όταν πιστέψουν και νομίσουν ότι κυβερνούν κάποια κράτη, κάποιες χώρες ή κάποια πόστα ή κάποιες αρχές, δεν το θεωρούν και διαφήμιση κιόλας, το θεωρούν και επίδειξη δυναμισμού, το να επιδεικνύουν τη δύναμή τους και την εξουσία τους. Ίσως και αυτό να θέλει να κάνει ο αντίστοιχος, να θέλει να επιδείξει την δύναμή του και να προετοιμάσει βέβαια τους ανθρώπους για τον ερχομό του. Πώς? Με το να εμφανίζει το δικό του έβλημα, το δικό του οικόσημο, την δική του σημαία, που δεν είναι άλλο, που δεν είναι άλλη παρά το 666, ο αριθμός του ονόματος αυτού, το έβλημά του, το χάραγμά του. Και σε κάποια άλλη εκπομπή θα πούμε γιατί διάλεξε το 666 και δεν διάλεξε κάποιον άλλο αριθμό. Όλοι οι αριθμοί φυσικά είναι αριθμοί ουδέτεροι και αριθμοί οι οποίοι δεν έχουν κάποια μαγική ιδιότητα ή κάποια ενέργεια διαβολική κλπ. Και το 666 είναι και αυτός ένας αφηρημένος, ένας ουδέτερος αριθμός, τον οποίο αν συναντήσουμε οπουδήποτε αλλού, είτε σε έναν δρόμο μεγάλο της Νέας Υόρκης με αύξοντα αριθμό πολυκατοικιών μέχρι το 1000, κάπου θα υπάρχει μέσα και το 666, αριθμός πολυκατοικίας. Αυτή η πολυκατοικία, όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν θα πάρει κανείς την πολτόζα για να την πετάξει κάτω επειδή έχει τον αριθμό 666, ούτε θα πάει να σχίσει μια σελίδα ενός βιβλίου που έχει 1000 σελίδες και μέσα σε αυτή υπάρχει 666. Αλλά όμως... Ναι. Αλλά όμως, με ειδοποίησαν ότι μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, αλλά όμως, εάν αυτός ο αριθμός πάρει κάποια ουσία, κάποια σημασία, τότε οπωσδήποτε έχει άλλη σημασία και πρέπει να προσέχουμε. Μπορούμε να δεχτούμε το πρώτο τηλέφωνο. Ναι, σας ακούω. Εμπρός. Ναι, με ακούτε. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας, την ευχή σας, πατέρα Μάξιμε. Του κυρίου. Είμαι ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος. Χαίρομαι πολύ. Σας καλησπερίζω. Σήμερα είχατε και την κοπή της πίτας σας. Εύχομαι πάντα αυτός να σας έχει καλά, γερό και δυνατό. Και ήθελα να σας ερωτήσω βέβαια και εγώ με τη σειρά μου κάτι, αλλά πριν αυτό ήθελα να πω το εξής. Προλέγεται ορισμένα πράγματα πριν από αυτές τις ερωτήσεις που κάνει η κυρία Κανταράκη δίπλα σας γύρω από το 666 και τον αντίχριστο κτλ. Εγώ θα πρότεινα οι ερωτήσεις οι οποίες σας γίνονται να γίνονται πάνω σε αυτά τα οποία λέτε εσείς. Και να μην γενικεύουμε τα θέματα, διότι δόξα τω Θεώ θα έχετε και πολλές παρουσιάσεις και μπορεί ο καθένας άνετα να επιλέξει τα θέματα των ερωτήσεων του. Εγώ λοιπόν πάνω σε αυτό βασιζόμενος και επειδή ανεφέρεται στο Τριώδιο και στα ερχόμενα πάθη του κυρίου, θέλω να σας υποβάλω την εξής ερώτηση. Θέλω να μας πείτε λίγα, διότι θα ήθελα να επανέλθουμε επί του θέματος αυτού, γύρω από το τελολογικό γεγονός της Αναστάσεως του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γύρω από το τελολογικό γεγονός. Θεολογικό. Τελολογικών. Τελολογικών. Ναι, ναι, δεν σας άκουσα καλά, με συγχωρείτε. Ναι. Το ακούσατε τώρα. Ναι, ναι. Δύο είναι τα τελολογικά γεγονότα
τα οποία χαρακτηρίζονται από την έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το τελολογικόν γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου και το τελολογικόν γεγονός της Αναστάσεως. Είναι δύο γεγονότα τα οποία έρχονται να προσθέσουν στην σοφία των Ελλήνων, στην πίστη των Ελλήνων και τα οποία κυριολεκτικώς αναμορφώνουν και συνταράσσουν την αρχαιοελληνική σκέψη, την οποία δεν καταργούν αλλά την επαυξάνουν και την προσθέτουν. Επ' αυτού αν έχετε να πείτε κάτι, διότι θα επανέλθομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ευχή σας και πάλι. Να είστε καλά κύριε Πετρόπουλε. Βέβαια, να σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για τα καλά σας λόγια και που παρεστήκατε σήμερα στην κοπή της πίτας μας, η οποία βέβαια είχε πολύ αθρώα προσέλευση, όπως προαναφέραμε, και αναπάντητη προσέλευση, που δεν την περιμέναμε. Βέβαια, τώρα μου θέσετε δύο ερωτήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ μεγάλα, αγαπητέ και φίλτατε κύριε Πετρόπουλε. Και ίσως με φέρετε και σε δύσκολη θέση, διότι τώρα έτσι και αρχίσουμε και αναλύουμε ή δίνουμε απάντηση σε αυτά τα δύο μεγάλα και σπουδαία ερωτήματα, τα οποία είναι τεράστια για την γέννηση του Κυρίου μας και την Ανάσταση του Κυρίου μας, για το σκοπό και τη σημασία που έχουν για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, νομίζω θα μας φύγει η υπόλοιπη ώρα. Θα μου επιτρέψετε, ζητάω συγγνώμη, να μην απαντήσω άμεσα και όπως πρέπει στην σημερινή εκπομπή, διότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και περιμένουν πάρα πολύ τηλεθέατε. Σας υπόσχομαι όμως, δεσμεύουμε, να κάνω μια εκπομπή γύρω από το θέμα και της γεννήσεως του Κυρίου μας, του σκοπού της γεννήσεως του Κυρίου μας, γιατί ο Κύριος μας, γιατί έγινε η ανθρώπιση του Κυρίου μας και της Αναστάσεως τους. Με λίγα λόγια, ο σκοπός όμως, για να μην μείνετε παραπονεμένος σήμερα, μια που ήταν και το πρώτο τηλέφωνο μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο σκοπός της γεννήσεως του Κυρίου μας δεν ήταν άλλος παρά από το ότι να σώσει τον άνθρωπο, να αναστήσει την πεπτοκία φύση του ανθρώπου. Δηλαδή, μετά την πτώση, με την πτώση μάλλον, του Αδάμ και της Εύας, από αθάνατοι και αιώνιοι και άφθαρτοι που ήταν οι πρώτοι άνθρωποι, Αδάμ και Εύα, έγιναν αμέσως φθαρτοί, θνητοί και, θνητοί και φθαρτοί. Και κατά συνέπεια και όλο το υπόλοιπο γένος παρέμενε και αυτό μέσα στην φαρτότητα και μέσα στην θνησιμότητα. Και ήταν αδύνατο κανείς, μα κανείς άνθρωπος να μπορέσει να σώσει και να αναστήσει ξανά, να ξαναφέρει στην παλαιά έγκλη την ανθρώπινη φύση, την πεσμένη ανθρώπινη φύση του παλαιού Αδάμ. Ήταν αδύνατο λοιπόν κανείς άνθρωπος να το κατορθώσει αυτό, εκτός από κάποιον ο οποίος θα ήταν τέλειος και αναμάρτητος. Τέλειος άνθρωπος και αναμάρτητος ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει, ούτε και πρόκειται να υπάρξει. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, η αναγκάστη, σε εισαγωγικά το λέω αυτόν τον όρο, δεν έχω το χρόνο να το εξηγήσω αυτή τη στιγμή, η αναγκάστη ο Κύριός μας να, πάρει ανθρώπινη σάρκα, να φορέσει την μορφή δούλου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους, για να μπορέσει να, με την ανάσταση τη δική του, επειδή ο Άδης δεν μπορούσε να κρατήσει τον Κύριό μας, ο οποίος ήταν τέλειος και αναμάρτητος, και πύλη του Άδου άνοιξαν διάπλατα με την είσοδο του Κυρίου μας στον Άδη, με την ανάσταση λοιπόν του Κυρίου μας να αναστήσει μαζί και την ανθρώπινη φύση και να ξαναφέρει πάλι στην παλαιά έγκλη της και στο παλαιό μεγαλείο την πεσμένη ανθρώπινη φύση του Αδάμ. Δεν έχω το χρόνο, θα μου επιτρέψετε, θα ζητάω συγγνώμη να επεκταθώ περισσότερο. Ελπίζω να με αυτή τη σύντομη και λακωνική απάντηση να έδωσα κάποια πρόχειρη απάντηση στο ερώτημά σας. Υπόσχομαι και δεσμεύομαι σε κάποια άλλη εκπομπή. Ναι, κύριε Καγκαράκη. Να μου επιτρέψετε και εμένα λίγο τώρα, γιατί δεν αναφέρεται το όνομά μου, να απαντήσω λίγο στον κύριο Πετρόπουλο. Μου επιτρέπετε. Δύο λεπτά. Κύριε Πετρόπουλε, επειδή αναφερθήκατε στο όνομά μου προηγουμένως, ότι γενικεύουμε τα θέματα, να ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε δρομολογήσει κάποια θέματα, κάποιες συγκεκριμένες ομιλίες γενικούμενη περιεχομένου, αλλά δίνουμε την ευχαίρεια στους τηλεθεατές μας να τις εξειδικεύουν με τις ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε σε κάποιο δεύτερο τηλέφωνο. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Σας παρακαλώ. Καλησπέρα.
Γιατί δεν μιλάτε, παρακαλώ, δημιουργούμε χάσμα. Εγώ μιλάω, μ' ακούτε? Τώρα σας ακούω, ναι. Α, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Συγγνώμη, συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Μπορώ να πω σε ερωτήσεις? Βεβαίως. Ερωτήσεις τώρα βέβαια είναι σχετικό, διότι αν το να μας δώσετε 10 ερωτήσεις δεν θα προλάβουμε να απαντήσουμε. Όπως νομίζετε. Ήθελα να πω στο σημείο το συγκεκριμένο που είπατε για το, για την κυρία που από την άλλη εκπομπή, να μην αναφερθώ στο όνομά της, αφού δεν το αναφέρατε κι εσείς. Ναι, αν θέλετε. Επειδή έτυχε να την παρακολούθησα εκείνη την εκπομπή. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, με επιτρέπετε? Ναι. Το πνεύμα, όπως το είπα, ήταν ακριβώς έτσι, μια που παρακολουθήσατε την εκπομπή, όπως το είπα? Το πνεύμα της αδελφής. Όχι, το πνεύμα της κυρίας αδελφής δεν ήταν εναντίον σας έτσι τόσο πολύ. Ναι. Όσο δεν ξέρω πώς σας το μεταφέρανε. Εγώ πιστεύω ότι σας συμπαθεί πάρα πολύ. Αυτό δεν είπα εγώ το αντίθετο, δεν είπα το αντίθετο, αλλά νομίζω ότι καλύτερο θα ήταν να με έπαιρνε ένα τηλέφωνο μένα πρώτα και να μου με ρωτούσε και να μου έλεγε τι είπα και πώς το είπα και μετά να βγει. Ίσως έχετε δίκιο εσείς. Ίσως έχετε δίκιο εσείς. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο και να... Συμφωνώ, οι ακρότητες δεν είναι ποτέ καλό πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μην σταματήσουμε άλλο. Πάντως ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Μήπως εννοεί ότι εάν πάρουμε το σφράγισμα στο μέτωπο ή στο δεξί χέρι και οπουδήποτε αλλού αν το πάρουμε δεν έχει ισχύ την ισχύ που θα είχε στα συγκεκριμένα δύο σημεία που αναφέρει η Αποκάλυψη? Γιατί, για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, απλά ρωτάω. Ναι. Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Το δεξί χέρι και το μέτωπο είναι συμβολικά, που σας είπα. Ναι, μ' άρεσε πολύ η ερμηνεία που δώσατε. Ναι. Αλλά λέω, μήπως τελικά αυτό που έχει σημασία, τη μεγάλη σημασία, είναι αυτά τα δύο σημεία. Και τα άλλα έχουν δευτερεύουσα σημασία. Όχι. Λέω, μήπως. Όπως εγώ σας ρωτάω, εάν πάρετε το σφράγισμα, σας το βάλουν, έτσι? Ή και εθελώς, στο δεξί σας, στο αριστερό σας πόδι, δεν θα είστε σφραγισμένος? Θα είμαι, αλλά μήπως δεν έχει ισχύ όσοι στο... Αυτό ρωτάω. Για ποιο λόγο? Δεν θα έχετε αποδεχτεί συνειδητά τον Αντίχριστο? Δεν θα έχετε αποδεχτεί συνειδητά την εικόνα του Αντιχρίστου, το σφράγισμά του, το σύστημά του? Όλες τις απολαβές που απορρέουν από την αποδοχή του Αντιχρίστου και του συστήματός τους. Όταν ο Κύριός μας, όταν πήγε ο Σατανάς και πείραξε τον Κύριό μας στους τρεις πειρασμούς που γνωρίζουμε, στο Σαραντάριον Όρος, που κάθε χρόνο με τη βοήθεια του Θεού πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και επισκεφτόμαστε το Σαραντάριο Όρος, και του είπε, τον ανέβησε πάνω σε ένα όρος υψηλών Λίαν και του είπε, τα βλέπεις όλα αυτά, λέει, τα πλούτη και τις δόξες και τα μεγαλεία? Όλα αυτά, λέει, θα στα δώσω εάν πεσών μη προσκυνήσεις. Και του είπε ο Κύριός μας, είπα γιο πίσω μου Σατανά, το Κύριός σου μόνο προσκυνήσεις και αυτό λατρεύσεις και κανένα άλλο. Λοιπόν, εάν εμείς λατρεύσουμε και προσκυνήσουμε τον διάβολο συνειδητά και εσωτερικά με τη θέλησή μας, δεν θα έχουμε αρνηθεί τον Χριστό και δεν θα έχουμε δεχτεί τον διάβολο? Βεβαιότατα. Τότε βεβαιότατα. Το σφράγισμα αυτό, το τυπικό σφράγισμα, τι να το κάνεις? Σας είπα και το άλλο παράδειγμα. Βεβαιότατα. Συμφωνώ δε με το πνεύμα του νόμου, ότι αυτό είναι το σπουδαιότερο. Ναι. Να καταλάβουμε το πνεύμα του Θεού παρά το γράμμα. Το γράμμα. Να μην στεκόμαστε στο γράμμα του νόμου και στη λέξη. Συμφωνώ, απλά αναρωτιέμαι κιόλας. Ναι. Γιατί η Αποκάλυψη είναι και λίγο γρίφος, δεν είναι κάποιο... Οπωσδήποτε. Ακριβώς επειδή είναι γρίφος, αυτό... ένας λόγος παραπάνω, να μην προτρέχουμε και να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ή δεν είναι ακριβώς έτσι όπως... Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι γνωρίζω. Όχι, δεν αναφέρομαι σε εσάς, με συγχωρείτε. Γενικά και αόριστα μίλησα. Εντάξει, κατάλαβα. Λάβετε. Κατάλαβα, ναι. Κάποιο άλλο ερώτημα, παρακαλώ, γιατί περιμένουμε πολλά τηλέφωνα. Επίσης ήθελα να σας πω, αν ξέρετε, ότι στο Σύνταγμα που ετοιμάζεται να αναθεωρηθεί, ναι, μελλοντικά, σύντομα πάντως, υπάρχει εισήγηση από κάποιον συνταγματολόγο, ναι, να απαλληφθεί ο όρκος στην Αγία Τριάδα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Βέβαια, ναι, οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε βέβαια για κάτι την άλλο. Ενημέρωση. Κάτι οπότε, άλλο. Ναι. Αν μπορείτε να μας πείτε και αν υπάρχει χρόνος και αν χρειάζεται σε αυτή την εκπομπή, σχετικά με κάποιον Μεϊτρέγια, ο οποίος λένε ότι θα εμφανιστεί στην Ατλάντα, στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα το 1996, και ότι είναι και έχει κάποια σχέση με τη νέα εποχή και με την πανθρησκεία κλπ.